Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Γεια χαρά. Ας μιλήσουμε λίγο σήμερα για τις απεργίες που γίνονται και στα λιμάνια που και στα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή γράφω αυτό το βίντεο, υπάρχουν στα λιμάνια και, στις, και οι αγρότες έχουν, τα λιμάνια μάλιστα οι λιμενεργάτες, οι ναυτικοί έχουν επιστρατευτεί και υπάρχουν και οι αγρότες στους δρόμους. Θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα αυτό της απεργίας. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τους αγρότες. Καταρχήν, σαν γενική παρατήρηση, να πούμε ότι πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι περνάμε δύσκολες στιγμές και ότι θα πρέπει να κάνουμε θυσίες όλοι μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, μα σε 3 χρόνια, μα σε 2, μα σε 5, για να έχουν τουλάχιστον τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον, διότι και οι νεότεροι, όχι μόνο τα παιδιά μας, τον εννοώ τα παιδιά μας των 20 ετών, και άνθρωποι των 35 και 40. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν χώρα. Εάν βάλουμε αυτό, με αυτό μάλλον υπόψη, όλες οι παρατηρήσεις που τα ακούσατε από μένα για το θέμα αυτό έχουν, είναι βάση αυτής της θεωρίας, ας το πούμε, αυτής της γνώμης, ότι πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες. Και αυτό αφορά και τους δημόσιους υπάλληλους, παρένθεση, γιατί μου την έχουν βαρέσει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Αλλά ας γυρίσουμε στους αγρότες. Θα θυμάστε ίσως, αυτοί με παρακολουθούν σχετικά συχνά, ότι κάποτε είχα κάνει ένα βίντεο εναντίον των αγροτών, λέγοντας ότι δεν κατάλαβα ποιος τι θα πει, θέλω το κράτος να μου εγγυηθεί το εισόδημά μου. Μας εγγυήθηκε ποτέ εμάς τους ιδιωτικούς επιχειρηματίες ή υπαλλήλους κανείς το εισόδημά του? Φυσικά όχι, τότε είχα πει μπάση το ίδιο και για το δημόσιο. Κανείς δεν εγγυάται σε κάποιον άλλον πουθενά στον κόσμο το εισόδημα. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα και συνεχίζω και το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά είναι άλλο πράγμα να δυσκολεύεις τη ζωή του αγρότη και κατ' επέκταση τα προϊόντα που θα φάμε εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι αγρότες τουλάχιστον αυτή τη φορά έχουν απόλυτο δίκιο. Διότι όσο πιο ακριβά κάνεις τα διάφορα πράγματα που οι αγρότες χρειάζονται, τόσο πιο δύσκολο κάνεις την παραγωγή, που σημαίνει δεν έχεις ελληνική παραγωγή, θα αναγκαστείς να φέρεις απ' έξω και εμείς οι υπόλοιποι θα τρώμε ακόμα, αν θέλετε, θα τρώμε ακριβά φρούτα και λαχανικά και φυσικά η αγροτική ζωή θα διαλυθεί τελείως. Δηλαδή όταν λένε ότι θέλουν την επιστροφή του ΦΠΑ, δεν είναι κάτι το τι λες ρε μάγκανα, όχι, έχουν απόλυτο δίκιο. Όταν λένε ότι θα πρέπει τουλάχιστον το πετρέλαιο να είναι φτηνότερο, έχουν απόλυτο δίκιο. Επαγγελματικό πετρέλαιο χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποιούν για να πάνε τσάρκα την κυράνα με το βράδυ στο σκυλάδικο της επαρχίας. Έχουν σε πάρα πολλά θέματα, έχουν δίκιο. Και αν δεν το βλέπουν αυτό οι κρατούντες, είναι μάλλον τυφλοί. Και να σας πω κάτι, είναι τυφλοί, διότι αν δεν ήταν τυφλοί θα βλέπαμε και τόσες άλλες βλακίες, για να μην πω κάτι άλλο να πούμε και μα, που κάνανε γενικότερα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό όσον αφορά τους αγρότες. Βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι οι αγρότες δεν θα κλείσουν δρόμους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να αντισταθείς. Θέλεις πραγματικά, τράβα στην Αθήνα με τα τρακτέρ και κάνει μέσα στην Αθήνα μπροστά στο Υπουργείο ή οπουδήποτε άλλο, κάντο μπάχαλο. Διότι με το να κλείνεις τους δρόμους, οι αγρότες ακόμα όλο το δίκαιο που έχουν σε αυτήν τη φάση θα το χάσουν, διότι οι υπόλοιποι εμείς θα τα πάρουμε στην κάνα μαζί τους. Και δεν υπάρχει λόγος. Εάν οι αγρότες δεν πιστεύετε, αν κάποιος το βλέπει αυτό, ρωτήστε κάποιον σύμβουλο επικοινωνίας, θα σας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Τελεία, εκεί πάμε στους ναυτικούς μας. Οι ναυτικοί είναι το εξής. Κύριοι, είμαστε απλήρωτοι 6 μήνες 8 και θέλουμε τα λεφτά μας. Αλλιώς θα κάνουμε απεργία. Wallak που λένε και οι Άραβες, μαζί σας, φάντα ρε παιδιά, μαζί σας και έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν σας πλήρωσαν, όχι απλώς να διεκδικήσετε, να τους σπάσετε το κεφάλι. Αλλά αυτό θα το κάνετε σε αυτούς από τους οποίους διεκδικείτε τα χρήματα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν πληρώνουν, διότι λέει δεν έχω, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Παρένθεση, δυστυχώς και το λέω με λύπη μου, πάρα πολλοί επιχειρηματίες, και εγώ ήμουν μια ζωή επιχειρηματίας, όχι, ήμουν ανεξάρτητος, δουλεύω για τον εαυτό μου μια ζωή, πάρα πολλοί επιχειρηματίες λοιπόν, έχουν βρει τώρα το κόλπο λόγω κρίσης
και παραβιάζουν κάθε δικαίωμα εργαζομένου. Κλείνει η παρένθεση. Λέω λοιπόν το εξής, εάν πραγματικά υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, μπορείτε να κάνετε επίσκεψη, μπορείτε να κάνετε καθάσυση των πλοίων, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κρίση εις βάρος σας. Αυτό το καταλαβαίνω, εις βάρος των αυτικών μας. Αλλά υπάρχουν επίσης πάρα πολλές εταιρείες ναυτικές, ναυτιλιακές, που δεν παραβιάζουν τον νόμο, που πληρώνουν, που δίνουν το ΦΠΑ, το ΦΜΟΗ, τους μισθούς σας, το ΙΚΑ σας, το ΣΜΙΚΑ σας, το ΝΑΤ, το ΜΑΤ. Αυτοί, γιατί πρέπει να πληρώσουν για αυτούς οι οποίοι είναι οι κακοί επιχειρηματίες? Τι θέλω να πω, δεν υπάρχει λόγος να κλείνουν τα λιμάνια. Δεν υπάρχει λόγος να μην επιτρέπουν τους αγρότες της Κρήτης να στείλουν τα προϊόντα τους τα οποία θα πείσει. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και αυτό γιατί? Επειδή το πάμε στην ουσία του ΚΚΕ, θέλει να δείξει μαγιά, διότι έχει κατερρεύσει στο μηδέν. Σε λίγο θα είναι σε επίπεδο Ζαχάριος τα ποσοστά του. Γι' αυτό το κάνει. Και εδώ λέω ότι καλώς έκανε κυβέρνηση, άριστα που τους επιστράτευσε. Διότι ναι, είπαμε, το δίκαιο είναι δίκαιο, αλλά να μην το κάνουμε το δίκαιο σε άδικο. Όχι, είναι αυτό που είπε κάποτε ο Σοκράτης, ότι υπάρχει ένα σημείο που, το δίκαιο γίνεται άδικο. Διότι όταν κάθεσαι εκεί και κλείνεις όλα τα λιμάνια και δεν επιτρέψεις αυτούς που θεωρούνται μια χαρά και είναι σωστοί επιχειρηματίες να πληρώνουν και αυτοί, επειδή 10 άτομα, 10 εταιρείες δεν είναι καλά σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είναι αδικία. Ή να σαπίζουν τα πράγματα στην Κρήτη κάπου αλλού. Γιατί μερικοί δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν θέλουν να κάνουν αυτό. Αυτό είναι αδικία. Εάν είστε μπάγκες, αν είστε συντή εργαζόμενοι, δεν χαλάτε και δεν κάνετε εναντίον άλλων εργαζομένων και δεν τους χαλάτε τη δουλειά. Πάτε σε αυτούς που είναι κουφάλες, που είναι κακοί εργοδότες και εκεί τους πιάνετε. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με την επιστράτευση που έκανε η κυβέρνηση, όπως διαφωνώ με αυτό που έκανε για τους αγρότες. Γεια χαρά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μας.